Νομίζω ότι σήμερα νιώθουμε όλοι ότι γιορτάζουμε. Γιατί γιορτάζει η Θεσσαλονίκη μας, γιορτάζει ο Άγιος Δημήτριος, ο Προστάτης και ο Πολιούχος, ο οποίος μέσα στους αιώνες προστατεύει αυτήν την πόλη και σήμερα γιορτάζει και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους και νομίζω ότι τον ίδιο καιρό, τις ίδιες μέρες, τις ίδιες στιγμές, ελευθερώθηκε και η περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό λοιπόν να νιώθουμε περήφανοι που έχουμε τέτοιον Άγιο Προστάτη. Εμείς του έχουμε δώσει έτσι μια ωραία θέση εκεί πίσω, καβάλα στο άλογο. Κόκκινο λέει άλογο ο Άγιος Δημήτριος, άσπρο άλογο, λευκό άλογο. Ο Αγιώργης, οι δύο καβαλάνιδες και μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και βλέπετε ότι παντού σπαρμένους έχει Αγίους η Εκκλησία. Παντού, εξοκλήσια, παρεκκλήσια και εμείς έχουμε εδώ. Στα μνήματα κάτω που κάναμε χθες τον εξωτερικό απόγευμα. Για να προστατεύουμε τον κόσμο, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, παντού λέει να βάζετε μικρά κλεισάκια, παντού να βάζετε προσκυνητάρια για να προστατεύουν τους ανθρώπους. Όποιοι περνάνε από εκεί να έχουν την προστασία των Αγίων. Έτσι λοιπόν και εμείς που τον έχουμε μεγάλο πολιούχο στην περιοχή μας, εγώ νιώθω ότι είναι πολιούχος όλων μας ο Άγιος Δημήτριος, να περνάμε και από εκεί να προσκυνάμε τα Άγια Λείψανά του, γιατί έχουν χάρη και ευλογία και δέστε ότι μυροβλίζουν, βγάζουν μύρο. Και διάβασα προχθές ότι εξετάστηκε, λέει, αυτό το μύρο στην Ευρώπη και βρέθηκε, λέει, από 40 στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν κάτω στη γη. Είναι του ουρανού πράγματα, είναι του Θεού, είναι της Χάριτος. Πολλές εικόνες σε όλη την επικράτεια παντού, ιδιαίτερα της Παναγίας μυροβλίζουν, αλλά εδώ μυροβλίζει, λέει, και ο Άγιος Δημήτριος, γι' αυτό και πήρε και το προσωνύμιο, αυτός που βγάζει μύρο. Και ο τάφος του, λέει, εκεί όσο είχε μέσα τα οστά, ήταν πάντα πλημμυρισμένο στο υγρό. Και μου λέγε κάποιος που είχε πάει στα μοίρα της Λυκείας, εκεί που ήταν ο Άγιος Νικόλαος και είναι ο τάφος του Αγίου Νικολάου, και τον κατέβασαν κάτω σε ένα έτσι πολύ απότομο υπόγειο και άρχισε, λέει, να εμβοδιάζει ο τόπος όλος. Και όταν άνοιξαν την πόρτα, ήταν ένα πλημμυρισμένος ο τάφος από το μοίρο του Αγίου, του Αγίου Νικολάου. Έτσι λοιπόν είναι οι Άγιοι μας. Οι Άγιοι, λέμε καμιά φορά, ναι, αλλά τούτο εδώ τώρα που έχω εγώ, πώς θα με βοηθήσει ο Άγιος. Μα αν μπορούσαμε να το καταλάβουμε εμείς πώς μας βοηθάει ο Άγιος ή πώς μας βοηθάει η Παναγία ή πώς μας βοηθάει ο ίδιος ο Θεός, τότε θα ήταν πράγματα δικά μας, ανθρώπινα. Οι Άγιοι κάνανε πράγματα πέρα πολλές φορές, έξω από τα όρια της φύσης, της φυσικής, της επιστήμης, τα συνηθισμένα. Γι' αυτό αυτή είναι η αγιοσύνη τους. Να μπορούν να κατορθώσουν, να βρίσκονται έξω από τα συνηθισμένα. Πολλές φορές διηγούνται οι άνθρωποι και με το διηγούνταν και χθες ένας καλός παππούλης από την Μυτιλίνη, ότι ο Παπαφώτης, τον αγαπάμε και εμείς πολύ, ο Παπαφώτης βρίσκονταν, λέει, σε δύο σημεία ταυτοχρόνως. Στην Αθήνα και στη Μυτιλίνη. Πήγαινε, έπαιρνε τηλέφωνο η μια αδερφή την άλλη και λέει, ξέρεις τώρα ποιον είχα. Είχα εδώ στο σπίτι μου τον Παπαφώτη. Τι λες, μωρή, της λέει. Αφού τον είχα και εγώ τον Παπαφώτη. Εδώ. Πού? Στην Αθήνα. Αυτά είναι τα καμώματα, τα ωραία, τα όμορφα, τα υπέροχα των Αγίων. Γι' αυτό λοιπόν, να τους καλούμε τους Αγίους. Αυτό που το λέω συχνά, που έλεγε
ο Χεροπαΐσιος, να τους έχουμε φίλους τους Αγίους. Έναν τουλάχιστον Άγιο να τον κάνουμε φίλο μας. Φίλο και να τον μιλάμε πώς. Όπως μιλάει έκαστος ο καθένας μας εις τον εαυτού φίλο, στον φίλο του. Έτσι να μιλάμε. Και θα μας ακούνε οι Άγιοι. Θα μας ακούνε και θα τρέχουν. Είναι αρρώστια, είναι θλίψη, είναι κατάθλιψη, είναι τα παιδιά μας, οι δυσκολίες. Εκεί να τους μιλάμε. Να τους μιλάμε. Και δεν κουράζονται οι Άγιοι. Και όταν ο Άγιος κουραστεί, τότε θα μας το δώσει σύντομα. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν. Δεν πειράζει, Δημητράκη, θα βγάλει καιρό κεφάλι τότε. Χρόνια πολλά σε όλους. Ποιοι είστε Δημήτρηδες και Δημητρούλες και ποιοι έχετε στα σπίτια σας Δημητράδες, να τους χαίρεστε και να τους χαιρόμαστε. Να είστε καλά και οι επιτρόπιες, άντε, χρόνια πολλά. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών,